Η εισβολή των ΜΑΤ έγινε με μεσολάβηση από φίτου μας νυν υπουργού, είπε ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Μιχάλης Χρυσομάλης. Ο κοσμήτωρας της νομικής του Δημοκρίτου, μιλώντας στο ΟΑΝ, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η προχθεσινή εισβολή των ΜΑΤ στην κατάληψη της σχολής με τις προσαγωγές φοιτητών έγινε κατόπιν κυβερνητικής παρέμβασης από πρώην απόφοιτο του Ιδρύματος και νυν υπουργό. Η επέμβαση στη νομική σχολή Κομωτινής, η οποία ήταν στην μία από τις 7 πανεπιστημιακές σχολές που ήταν κατηλημμένες στο Πανεπιστήμιο. Σας θυμίζω ότι 5 τμήματα της Πολυτεχνικής στην Ξάνθη είναι κατηλημμένα εδώ και 10 μέρες και μαζί με μας ξεκίνησε κατάληψη και ιατρική της Αλεξανδρούπολης, όπου τα πράγματα ενδεχόμενα να είναι πιο σοβαρά, διότι μπορεί η κατάληψη να θίγει και τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που εξυπηρετεί όλο το λαό της Θράκης. Σωστά. Τώρα, γιατί έγινε στη νομική Θράκης. Έχει λίγη σημασία το τι έγινε, είναι ιστορία. Αλλά αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν θέλω να σας κόψω. Έλατε, παρακαλώ. Νομίζω ότι επιβλήθηκε από τα πάνω. Τι εννοείτε? Αυτό που λέω. Δηλαδή, ήταν μια κυβερνητική από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ας πούμε, ή από το μεγάλο. Όχι, από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Μετά από μεσολάβηση από φίτου μας και σημερινού υπουργού, μέχρι εκεί μπορώ να πω.